Πάντω η Αθήνα όχι μόνο δεν κάνει πίσω στο θέμα των εξοπλισμών, αλλά όπω θα μα πει ο Σταύρο Ιωαννίδη, σκέφτεται να αποκτήσει και μια τέταρτη μπελαρά. Πράγματι, η Ισία εξελίξει στο θέμα των φρεγατών, καθώ ο Νίκο Παναγιοτόπουλο μεταβαίνει τη Δευτέρα στη Γαλλία, εκεί που ναυπηγούνται οι μπελαρά, για την ε, τελετή κατά την οποία το γαλλικό πλοίο θα μπει στη θάλασσα mm -hmm. για την θα τελευταία αρτιστεί. φάση τη συναρμολόγηση, ακριβώ. Και πρόκειται να ξεκινήσουν με αυτή την αφορμή και επίσημα οι συζητήσει για την απόκτηση τη τέταρτη ελληνική μπελαρά του Θεμιστοκλή, η, η φρεγάτα Θεμιστοκλή. Αυτό που είναι σημαντικό είναι πως θα την αποκτήσουμε, αν το αποφασίσουμε, με τιμή κλειδωμένη. Στο ποσό του 2021, όταν υπογράψαμε την πρώτη σύμβαση, δηλαδή περίπου 900 εκατομμύρια ευρώ. Και είναι σημαντικό γιατί με τι ανατιμήσει που υπάρχουν σε όλη την αλυσίδα κατασκευή, το κόστο πλέον έχει εκτοξευθεί. Είναι οπότε μια ευκαιρία για την Ελλάδα να αποκτήσει σε πολύ καλή τιμή μαζί με τον οπλισμό και την εκπαίδευση ένα ακόμη πανίσχυρο πλοίο. Α, και επίση αναμένεται να έχουμε εξελίξει και στο θέμα των κορβετών, διότι. Όπω λένε στελέχοι τη κυβέρνηση, αναμένεται μέχρι τι αρχέ του 2023 να έχουν καταλήξει το πολεμικό ναυτικό αλλά και η κυβέρνηση στον τύπο τη φρεγά, τη κορβέτα, συγγνώμη, mm. η οποία θα εξοπλίσει τον ελληνικό στόλο μέσα στα επόμενα χρόνια. Άρα πότε πάει ο Νίκο Παναγιοτόπουλο στο Παρίσι. Τη Δευτέρα θα βρίσκεται στη Λοριάν, στην Γαλλία. Εκεί θα συμμετέχει Βέβαια, στην πολύ σημαντική αυτή τελετή θα έχει και κατηδίαν συνάντηση με τον ομόλογό του, με τον Γάλλο Υπουργό Άμυνα. Θα συζητήσουν οι δύο και τα θέματα τη Ελληνογαλλική Συμφωνία, τη Αμυντική Συμφωνία ασκήσεις, συνεκπαιδεύσεις, αλλά και βέβαια θα ξεκινήσουν και επίσημα με τη βούλα, όπως λέμε, οι συζητήσεις για την απόκτηση της τέταρτης μπελαρά, της ενεργοποίησης δηλαδή αυτής της επιλογής του δικαιώματος προαίρεσης που προβλέπει η πρώτη συμφωνία που υπέγραψαν οι δύο πλευρές πριν από λίγους μήνες, το Μάρτιο του 2022, mm -hmm. όπως θυμόμαστε όλοι, στο mm -hmm. κατάστρωμα του θορυκτού Αβέρο. Σε ευχαριστούμε πολύ Σταύρο.